Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και σήμερα το νησί μας είναι στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Χθες ήταν μια δύσκολη νύχτα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Βόνης, του Αγίου Σίλε και στην Γαλήφα, ενώ το έργο των δυνάμεων ήταν δύσκολο λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και ένα ελικόπτερο επιχειρούσαν στη φωτιά στην περιοχή της Βόνης, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι, σκορπώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Εκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθανε κάποια πυροσβεστικά οχήματα, αλλά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τη φωτιά. Ήρθε μετά το ελικόπτερο και αυτό κατάφερε και την έφερε υπό έλεγχο. Ο αέρας ήταν βορδιάς. Που δεν πήγαινε στο χωριό, ερχόταν προς τα εδώ πέρα. Ναι. Ανάμεσα στο Σαμπά και στη Βόνη. Η φωτιά στη Βόνη τέθηκε σήμερα γύρω στις 2.30 το μεσημέρι υπό πλήρη έλεγχο, ενώ 17 στρέμματα γεωργικής και χορτολιβαδικής έκτασης έγιναν στάχτη. Γύρω στις 3 η ώρα ήτανε, ναι. Και έκαψε δέντρα πολλά, ελιές κάτω, πολλά δέντρα. Ναι. Τα ελικόπτερα τι ήταν? Τα ελικόπτερα, ένα ελικόπτερο και ήταν και 3 πυροσβεστικά. Η πυροσβεστική ήταν μέχρι το πρωί εδώ πέρα. Φυσούσε πολύ. Πολύ, πολύ φυσούσε αέρας. Δεν ήταν όπως σήμερα, ήταν πιο πολύ χθες. Ναι, πολύ. Οπότε υπήρχε ανησυχία για την ευρύτερη. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Εφόσον η φωτιά πήγαινε μέχρι τους ζωοφόρους. Μόνο χορτολιβαδική έκταση και καμιά μπενταριά δέντρα ελιές. Ελαιόδέντρα. Ήταν μεγάλη φωτιά. Ήταν μεγάλη φωτιά. Μεγάλη έκταση. Υπήρξε μεγάλη κινητικότητα. Βεβαίως, είχαν έρθει 5 οχήματα της πυροσβεστικής, είχε έρθει αστυνομία, τα πάντα. Δηλαδή ελικόπτερο και όλοι προσπαθήσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, όπως και την καταπολεμήσαν, ρε παιδί μου, γρήγορα. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε τοποθεσία στον Άγιο Σίλα, όπου επιχείρησαν 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου. Η φωτιά έκαψε 5 στρέμματα γεωργικής, χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης. Παράλληλα, η πυροσβεστική επιχειρούσε και σε φωτιά που ξέσπασε στη Γαλήφα γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα. 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου έδωσαν ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζει στους πολίτες την απαγόρευση καύσης και χρήσης πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, παρακαλώντας τους συμπολίτες μας να σεβαστούν τις απαγορεύσεις.